Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη, καθώς μέχρι πριν από λίγο δεν είχαμε και καμία επίσημη ενημέρωση. Έχει τοποθετηθεί κανείς απέναντι και στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού προς τον Ερντογάν. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον Ερντογάν ακόμη. Αλλά και για τα όσα συμβαίνουν για το Βερολίνο που τοποθετήθηκε υπέρ της Ελλάδας, για το State Department τώρα που τοποθετήθηκε επίσης υπέρ της Ελλάδας απέναντι στα ανεκδίγητα που διεκδικούν οι Τούρκοι. Αντίδραση Πόπη από την τουρκική προεδρία ή από τον εταίρο του, τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάποια απάντηση δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, αλλά είχαμε την πρώτη αντίδραση από τον αντιπρόεδρο του Εθνικιστικού Κινήματος, που είναι ο εταίρος, όπως γνωρίζουμε, της κυβέρνησης. Από τον Σεμίχ Γιαλτσίν, λοιπόν, ο οποίος είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης, το πιόνι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Μπάιντεν και του Γάλλου Προέδρου Μακρόν, πανικοβλήθηκε όταν είδε το χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσίασαν οι εστίες των ιδεαλιστών στον αρχηγό του ΜΕΧΑΠΕ, Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Έτσι λοιπόν ανέφερε δεικτικά, απαντώντας μέσω Twitter, το συγκεκριμένο στέλεχος του ΜΕΧΑΠΕ, και στα αγγλικά μάλιστα, στον Πρωθυπουργό, τον οποίο μάλιστα αποκαλεί Μίτσο σε όλο το μήνυμα, που Μίτσο σημαίνει Μούτσος εδώ στα τουρκικά, δηλαδή υποβιβάζει και προσβάλλει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Υποστηρίζει λοιπόν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρόμαξε από το χάρτη και ότι ο Πρωθυπουργός φοβάται το Εθνικιστικό Κόμμα, επειδή υπερασπίζεται όσο κανείς, λέει, τα διαμφισβήτητα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Ισχυρίστηκε επίσης ότι αυτόν τον χάρτη τον στηρίζει το σύνολο του τουρκικού λαού, που είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης των νησιών του Αιγαίου, και από το ύφος αυτό, Πόπη, του αντιπροέδρου του Μπαχτσελή, καταλαβαίνουμε ποιο θα είναι και ο τόνος των αντιδράσεων σε ανώτερο επίπεδο που θα επακολουθήσουν πιθανότατα. Πάντως σήμερα, πέρα από την αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο τύπος καταγράφει άλλη μια αντίδραση, αυτή της Γερμανίας για το χάρτη, γιατί ενοχλεί, θεωρούν ότι η Ελλάδα για άλλη μια φορά θα πάρει την Ευρώπη με το μέρος της. Μάλιστα. Πάντως πολιτικοί αναλυτές σήμερα που μιλήσαμε χαρακτηρίζουν αυτό το χάρτη έσχος, εκτιμούν ότι αυτές οι κινήσεις Μπαχτσελή και Γκρίζων γίνονται για εσωτερική πολιτική κατανάλωση, επειδή κινδυνεύουν να μην μπουν ούτε στη Βουλή, και μάλιστα μας είπαν ότι η εξουσία γελιοποιεί την εξωτερική πολιτική της χώρας με αυτόν τον χάρτη, ανέφεραν χαρακτηριστικά, ενώ σχολίαζαν κιόλας με ειρωνία, υποτίθεται ότι η Τουρκία παραπονιέται γιατί τα ελληνικά νησιά περιορίζουν την έξοδο της Τουρκίας στο Αιγαίο. Η Κρήτη τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χάρτη, πώς εμποδίζει την Τουρκία η Κρήτη? Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο έντασης, καθώς και ο Ερντογάν πηγαίνει σε μια προεκλογική περίοδο και βλέπουμε σε ποια συνθήκη ξεκινάει αυτή η προεκλογική περίοδος. Το ένα κόμμα ανταγωνίζεται το άλλο σε εθνικιστικό παροξισμό, και βέβαια στο στόχαστρο είναι η χώρα μας, είναι η Ελλάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.